πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και εσκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και σώων εις τους αιώνας. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσι τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρε τις ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα συνένεια ημών, έν και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και σώων εις τους αιώνας. Αμήν. Πάτερ ημών, ο ειν της ουρανής, Αγιαστήθω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως στον ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον και άφεση μην τα φιλήματα ημών, ως και ημί σαφή με τις οφελέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας βασιλεύση κατά βαρβάρα δρόμενος και το σομφυλάτη για το σταυρό σου πολίτευμα. Δόξα, Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσαν το σταυρό οικουσίως, τη επωνύμω σου κοινή πολιτεία, σε εκτερμού σου δώρεσε Χριστέ ο Θεός. Έφραν τε δυνάμεις πιστού βασιλισμών, νίκας χορηγών αυτής κατά πολεμίων. Τσιμαχίαν έχει τη συνόπλων ειρήνης αίτητο τρόπεων, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέστηκε την υπέρ της αγαθής της εκκλησίας ημών, πανύμνη του Θεοτόκη. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείων, σώζον εις οικέλες βασιλεύει και χορήγην αυτής ουρανώθετη νίκη, διότι έδικε στο Θεό μόνη ευλογημένη. Ελεήσον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελεήσον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κυρία λαϊσόν, Κυρία λαϊσόν, Κυρία λαϊσόν. Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ελπιδοφόρου. Κυρία λαϊσόν, Κυρία λαϊσόν, Κυρία λαϊσόν. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε. Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρετό Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεν υψίσεις Θεό και επηγήσει την άνθρωπη ευδοκία. Δόξεν υψίσεις Θεό και επηγήσει την άνθρωπη ευδοκία. Δόξεν υψίσεις Θεό και επηγήσει την άνθρωπη ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελητρύνε σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελητρύνε σου. Κύριε, τι επληθύν τη αριθλή πολύ επανήσετε, είπε με, πολύ λάγος ψυχή μου και σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δι Κύριον τη λύπτρου μου, η δόξα μου και ψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρνε και έκραξα και επικουσέ με ξόρος Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθηκε ύπνωσα, εξηγέρθη ότι ο Κύριος αντιλήψατε μου. Ου φοβηθήσουμε από μυριάδου λαού, το κύκλο συνυπηθημένο μου. Ανάστα Κύριε σώζουμε ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντας, τους εχθρόντας Ματέως, οδόντας αμαρτωλός συνέτρεψας, το Κύριε Ιησού Τυριέ και επ' το λαό της ευλογίας σου. Εγώ εκοιμήθηκε ύπνωσα, εξηγηρήθη το Κύριο συντελείψατέ μου. Κύριε, μη το θυμώσω λέξη με, μη διετεργή σπουδεύση με, όταν βέλησε να πάγει σάμα και πεστηρίξε με τη χείρα σου. Ο Κέστιγε της αρκή μου, προσώπου της οργής σου, ο Κέστιγε ειρήνη της οστέη μου, απροσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι για νομία μου υπήρυνε την κεφαλή μου, όσοι φορτίο βαρύ επανήθησαν επ' εμέ. Προσώζω και σάψω να μαλοπές μου, απροσώπησα φρουσίνης μου.
ταλαιπώρησα και κατεκάμφθε ως τέλος όλη την ημέρα σκτροπάζονε πορευόμεν. Ότι ψώε μου εμπλήστε σαν εμπεγμάτων και ουκέστη η σερκή μου. Εκακούθηκε ταπεινόθυβε σφόδρα, οριόμουν από σταναγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου κάπη κρύβει. Η καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπε μισχή μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό κέστε με τιμού. Οι φίλοι μου και πλησία μου εξ εναντίον μου έγκυσαν και έστησαν και εγκυστά με αποκρόθεν έσεν. Και ξεβιάζονται οι ζητούντε τη ψυχή μου και ζητούντε τα κακά μου, αράλησα ματαιότητα και δωλεότητα όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφός σου κύκλων και ο σε άλλος σου κανήγω το στόμα αυτού. Και γενόμενος σε άνθρωπος σου κακούν κι ούκ έχουν το στόμα του αυτού έλεγμος. Ό,τι επί σε Κύριε ήλπισα, σε εις ακούς Κύριε Θεός μου τι είπων. Μήποτε επί χαρός μου εχθροί μου και τους αληθινή πόδος μου επί με μεγαλωριμόνησαν. Ό,τι γοησμάστηγας έτοιμος και αλγιδόμενο ποιόν μου στήτηγε παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μη ερμηνεύσω υπέρ της αμαρτίας μου. Είδε έχθροι μου ζώσε και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύντσαν οι μισούντες μου αδίκως. Οι ονταποδιδόντες μου κακάντι αγαθών εν διάβολο με επικαταδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψει με Κύριε Θεός μου, μη απόστησες άπη μου, πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψει με Κύριε Θεός μου, μη απόστησες άπη μου, πρόσχε στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Θεό ορθρίζω, εδίψεις η ψυχή μου, πως απλώς σάρξμα γύρι μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώθησιν του δίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσω το λαός περζοάς τα χείλη μου επενεσέσαι. Ούτως ευλογήσιν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορατός χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπλιστή η ψυχή μου και χίλια γαλιά σε όσον έχει στο στόμα μου. Ή εμνημονευόντσο επιστρομνής μου εν της όρθους εμελέτων εισέ, ότι εγενήθης βοηθός μου και τη σκέπη το πτωρίγος αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτσαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται στα κατώτατα της γης. Παραδείς της χείρας ονοφέας, μερίδος ολοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς, εφραθίστε επί το Θεό, επενηθίστε πάσο μνήεν αυτό, ότι είναι φράγι στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι έγινες βοηθός μου, και τη σκέπη το πτωρίγος αγαλιάσουμε. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει τα δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και ρίν και αή και σου άνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σου ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και ρίν και αή και σου άνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εις ερθέτων οποίων σε προσευχή μου, κλείνω το ούσου εις τη δέησή μου. Ό,τι επλήστηκα κόνη η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη με τον καταβενόν των Ισλάκων, εγεννήθη ως άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία καθέβασαν τάφο, ο νου κεμνίστη έτη και αυτοί εκτυχηρός απόσταν. Έθεν το μελάκου κατωτάτω, εσκοτεινής και σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθω θυμό σου και πάντα σου μετερισμού σου επίγαγες επ' εμέ. Εμάκρινα απ' εμού, του γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με βλέδι μου ευτής, παραδόθηκε ούκ εξεπορευόμεν, οι οφθαλμοί μου εισταίνησαν ευτοχίας. Εκέκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα, διαπέτωσε προς σε τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρία να σύσσονται και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε το τάφο το λαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλυσμένη. Καγώ προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχήν προφθάσε.
δυνατή, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός είμαι εγώ και ακόπησε ακνητητός μου, υψωθεί και ταπεινώθη και ξυπορήθη. Επεμέθη ήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετατράξαμε. Εκύκλωσα μου σίδρο όλη την ημέρα, περέσχομαι άμα. Εμάκρυνα απ' εμού φίλου και πλησίων και τους γνωστούν από ταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός, ο Τυρίας μου, ημέρασα και άκραξα και νυχτήνα αντίο σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνω το ούσου στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα το εντός μου, το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα νομία σου, τον ιόμενο πάσα στα νόσου σου. Το λυτρούμενο εκθορά στη ζωή σου, το στεφάνοντο συνελέει και εκτερμή. Τον ημιπλώοντα να αγαθεί την επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ω αϊτού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνη ο Κύριο και κρίμα πάση τη δικουμένη. Εγνώρισε τα σωτού αυτού του Μωυσή, τη Ιησή Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λέμουν ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλαιο, ούκ εις τέλος οργιστήστε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ού κατά τα σονομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επισφούμενος αυτών. Καθώς τον απέχουσε ανατολιά από δυσμών, εμάκρυνα φημών τα σονομίας ημών. Καθώς οι κτήριοι πατηριούς, ο κτήρισε Κύριος φουμένος αυτών, ότι αυτό έχνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος, όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθρωπος του αγρού τους εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν αυτό και έχει υπάρξει και έχει επιγνώσεται για τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνας και έως το αιώνας επτυσφέρονος αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιείς αυτάς. Κύριος εν του ουρανό η τίμος των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντας το λόγον αυτού, το ακούσε της φωνής το λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πάντα το πασφωτίες αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, εν πάντη το πασποτίες αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εις άκουσας προσευχής μου, ενώτησε την δεησή μου την αληθεία σου, εις άκουσα με την δικαιοσύνη σου, και μη εισέθεις κρίσιν το δούλο σου, ότι ου δικαιωθείς ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίεξε εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσης γίν τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή νεκρές αιώνας και κηδίασε με το πνεύμα μου εν ημία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστη ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάσης έργη σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων, διαπέτασε προς τας χείρας μου η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εισάξου μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμες καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόμι το πρωί το λέω σου, ότι επισύλληψα. Γνωρίσόμι, Κύριο Δόνη, πορεύσιμη, ότι προσέρουν την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε εφηγών. Διδαξών με το ποιή το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στα αγαθών οδηγήσει με υγεία ευθεία, ένα και τροματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σε εξάξει εχθλίψεις ψυχή μου και το λέει σε εξολοθρεύσει εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους λήφους της ψυχή μου, ότι εγώ δούλος είμαι. Εισάξω μου, Κύριε, την δικαιοσύνη σου, και μη είσαι έσκριση με το δούλο σου. Εισάξω μου, Κύριε, την δικαιοσύνη σου, και μη είσαι έσκριση με το δούλο σου. Το πνεύμα στα καθόν οδηγείς με υγεία ευθεία. Δόξα, Πατρή και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και ή και σώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, 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 δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός, η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε.
Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κυρία λαϊσόν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Κυρία λαϊσόν. Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου εις τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της οπάδων ενός έως του Κυρίου δεηθώμε. Κυρία λαϊσόν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού σιώνων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Κυρία λαϊσόν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ελπιδοφόρου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας παντός, του Κλήρου και του Λαού, του Κυρίου δεηθώμε. Κυρία λαϊσόν. Υπέρ του Εσύβου ημών έθνους πάσης αρχής εξουσίας εν αυτό, του Κυρίου δεηθώμε. Κυρία λαϊσόν. Πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστην οικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμε. Κυρία λαϊσόν. Υπερευκρασίες αέρων εφορίες των καρπών της γης και χειρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμε. Κυρία λαϊσόν. Πεπλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθώμε. Κυρία λαϊσόν. Υπέρ του Ριστίνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμε. Κυρία λαϊσόν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κυρία λαϊσόν. Αγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημών εύσαντες, σε αυτούς και αλλήλως και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύρια. Και πρέπεις η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, Πατρί και το Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε το όνομα του Άγιον Αυτού, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα εγκλωσάμε και το όνομα του Κύριου μην άμυνα αυτούς, Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αγυρίου έγινε το αυτί και σε θαυμαστή εν οφθαλμής ημών, Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Μέγα νεύρατο εν της κινδύνης σε υπέρμαχον οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενων, όσου λιέου καθήλε στην έπαρσιν, εν το σταδίο θαρρύνας τον έστωραμ, ούτως Άγιε μεγαλομάρτης Δημήτριε Χριστόν τον Θεόν οικέτευεμ, δωρήσαστε ημίν το μέγαμ έλεο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μέγα νεύρατον εν της κινδύνης, σε υπέρμαχον οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενων, ασουλιαίου καθήλε στην έπαρση, εν το σταδίο θαρρύνας τον έστωρα,
ούτως Άγιε, μεγάλο μάρτης Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεο. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, ο επιβλέπων επί την γην και ποιον αυτήν τρέμην, ρίσε ημάς της φοβεράς του σεισμού απειλής, Χριστέ ο Θεός ημών, και καταπέμψον ημίν πλούσια τα ελέησο, πρεσβείες της Θεοτόκου μόνεμ, φιλάνθρωπε. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξεν ημάς ο Θεός της η χάρη της. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τα πάντα των Αγίων ημών εύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν η ζωή ημών. Χριστού το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η μνήμη σου ένδοξε μάρτης Δημήτριε, εφέδρυνε σήμερον την Εκκλησίαν Χριστού και πάντα συνήγαγε, ας μας συνεπαξίως εφημίν σε Θεόφρον, ως όντως στρατιώτην και εχθρόν καθαιρέτην, διότι εσύ κι εσύ εστέσες ρίσε ημάς πειρασμόν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, αθλήσεως καύχημα μάρτης Δημήτριε, Χριστόν ενδυσσόμενος καταπολέμησας εχθρών των ανίσχυρων, πλάνη γαρ των ανώμων, εν αυτό καταργήσας, γεγονάς της εν πίστη, ευσεβίας αλήπης, διός και τη μνήμη ψευτός πανηγυρίζομαι. Εν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ελπίσα κατέσχυντα των πεπιθώτων εισέ, ημών δικήσασα υπερφυσί, υπερφυός εν σαρκή, Χριστόν τον Θεόν ημών, τούτον συν της Αγίης Αποστόλης δυσόπη, δούνε τί οικουμένη, ηλασμόν και ειρήνην, και πάσιν ημίν προτέλους βίου διόρθωσιν. Αδιστάκτον την πίστη ο αδελφόρος Χριστού, τυράννων τα θράση καταβαλών δραντικός, ασκητικός των πονηρών, κατεπάλησε και των βασάνων αμοιβή, των θαυμάτων παροχή, εδέξα το εκ του μόνου, Θεού του αγωνοθέτου, ο και πρεσβεύει, ελεηθήνε ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Χαίρε πύλη Κυρίου, η αδειόδευτος, χαίρε τείχος και σκέπη των προστρεχόντων εισέμ, χαίρε αχήμαστε λίμι και απειρόγαμε, η τεκούσα εν σαρκή των ποιητήτσου και θεών,
πρεσβεύουσα μη ελείπεις, υπέρ των ανυμνούντων και προσκυνούντων των δόκων σου. Τον συμπαθέστε τον Κύριο Μάρτυρα, εκδισοπούμεσε πίστος Δημήτριε, ρίσε ημάς παντοδαπών κινδύνων επερχομένων, ίασε ψυχών ημών και σώματων τα τραύματα, θράψον τα βριάγματα των εχθρών ημών, Άγιε, ειρήνευσον ημών τη ζωή, όπως αείσαι δοξάζομαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεό μακάριστε, μη τυραννήφευτε την ασθενούσαν μου, ψυχήν θεράπευσον, ότι συνέχομαι πολλής εμπτέσμασι Θεοτόκεμ, όθεν και κραυγάζωσι στεναγμό της καρδίας μου, δέξε με πανάκραντε των πολλών αμαρτήσαντων. Ίνο εν παρησία κραυγάζωσι, χαίρε ή και χαριτωμένη. Εκ νεότητος μου πολλών πολεμήν με πάθη, αλλά αυτός απεξήραμε ενή. Δόξα
Εν ο Κύριος θαυμαστός ο Θεός εν της Αγής αυτού. Του Κυρίου δεηθώμεν Κυριαλαϊσόν ότι Άγιος ο Θεός ημών και εν Αγής επαναπάβει και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν πάσα πνοή ανεσάτω τον Κύριον. Πάσα πνοή ανεσάτω τον Κύριον. Ανεσάτω πνοή πάσα ενέσι τον Κύριον. Υπέρ του καταξιούθην ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριε των Θεών ημών, οικετεύσομε. Κυρία λαϊσόν, Κυρία λαϊσόν, Κυρία λαϊσόν. Σοφία ορθή ακούσουμεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Με το πνεύματι σου. Του κατ' Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομε. Δόξα σοι, Κυρία, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, προσέχετε από τον ανθρώπον, επιβαλούσι γαρεφημάς τας χείρες αυτών και διώξουσι, παρεδιδόντες εις συνογωγάς και φυλακάς, αγωμένους επί βασιλείς και ηγουμένας, εν εκέν του ονοματός μου. Αποβίσετε δε ημίν εις μαρτύριον, θέστεουν εις τας καρδίας ημών μη προμελετάν απολογηθήνε. Εγώ γαρδώσου ημίν στόμα και σοφίαν, ιούδιν ίσοντε αντιπίν ουδέν αντιστήνε πάντες οι αντικείμενοι ημίν. Παραδοθήσεστε δε και υπου γονέων και συγγενών και φίλων και αδελφών
και θάνατός σου συνεξιμών, και έστεστε μισούμενοι υπό πάντων διά το όνομά μου, και θρίξε εκ της κεφαλής ημών ουμή απόλυτε, εν τε υπομονή μον χτίσαστε τες ψυχάς ημών. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλειοπλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωρο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγες σου και νικήσε το κρίνεστέσαι. Ιδού γαρεν ανομία συνελήφθη και αναμαρτίες εκείσαι με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίς με, ισόπου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσουμε. Ακουτίς με, αγαλίεσαι και φρουσίνη, αγαλιάσοντος τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν, κτίσαν ανομία Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησε τους εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιο μίαν τα ανέλησαπη μου. Απόδοσ' με την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βήσε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσ' τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ενεσύ σου. Ό,τι θέλεις εσύ εν εδώ καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριτημένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου της Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σιών δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσι από το θυσιαστήριο σου μόσχους και ελέησόν με ο Θεός. Να δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τες του αθλοφόρου πρεσβείας ελεήμων, εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τες της Θεοτόκο πρεσβείες ελεήμων, εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των ηκτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου εις τα υπερκόσμια σκηνώματα το πνεύμα σου, Δημήτριε μάρτης, σώφε. Χριστός ο Θεός προσήκατο αμόμητον. Σίγαρ της Τριάδος γέγονας υπέρμαχος, εν το σταδίο ανδρείος εν αθλήσας, ως αδάμας στερός. Λογχευθείς δε την πλευράν, την ακύρατον σου πανσεβάσμιε, μιμούμενος τον επιξύλου τάνι στένταμ,
η σωτηρίαν παντός του κόσμου, των θαυμάτων ηλυφάς την ενέργειαν, ανθρώπης παρέχον τας ιάσης αυθόνος, διόσους ημέρων την κοίμησιν εορτάζοντες. Επαξίως δοξάζομεν τον σε δοξάσαντα Κύριον. Σώσον ο Θεός τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας Χριστίν ο Ανών Ορθοδόξων και κατάπιψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων δυνάμων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, ου και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολύ ελέη Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. 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 Ελέη και κυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αμήν. Τες των αιμάτων σου ρήθρης Δημήτριε, την Εκκλησίαν Θεός επορφύρωσε, οδούσι το κράτος αίτητον και περιέπον την πόλην σου άτρωτον, αυτής γαρ υπάρχει στο στήριγμα. Αυτής γαρ υπάρχει στο στήριγμα. Τούτον τον μέγαν πάντες συμφώνους οι πιστοί συνελθόντες, ως οπλήτη Χριστού και μάρτυρα τιμήσουμεν, εν οδές και ύμνες αναβοώντες το δεσπότη και κτίστη της οικουμένης. Ρίσε ημάς το σεισμού της ανάγκης, φιλάνθρωπε, πρεσβείας της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων Μαρτύρων. Είσαι γάρ ελπίζομεν, ριστίνε κινδύνων και θλίψων, ότι σοι υπάρχει σημών το στήριγμα. Ότι σοι υπάρχει σημών το στήριγμα. Η 26η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου και ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, του Μυροβλήτου και Θαυματουργού, τη αυτή ημέρα οι Άγιοι Μάρτυρες, Αρτεμίδωρος και Βασίλειος, ξύφοι τελειούνται. Τη αυτή ημέρα η Αγία Μάρτυρης Λεπτίνα, κατά γη σειρωμένη τελειούνται. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Μάρτυρης Γλύκων, ξύφη τελειούται. Τι αυτή ημέρα η μνήμη του μεγάλου και φρικόδου σεισμού, μνήμη του Αγίου Νέου ο μάρτυρος Ιωάσαφ, ξύφη τελειοθέντος εν Κωνσταντινούπολη
εν έτη 1536. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσατε πνεύματος και λόγον ερεύξω με τη Βασιλή Δημήτρη και οφθήσω με φέδρος πανηγυρίζων και ασογηθόμενος ταύτιστα θαύματα. Τόσο σύμνο λόγος Θεότο και ο ζούσα και αυθόνος πηγή θείασον συγκροτήσαντας πνευματικών στερεώσεων και εν τη Θεία δόξη σου στεφάνων δόξης αξίωσον. Την ανεξιχνίας των Θείαν Βουλήν της εκ της Παρθένους Αρκώσεως σου του υψίστου ο προφήτης Αβακούμ κατά νεκρόβγαζε δόξα τη δύναμη σου, Κύριε. Εξέστη τα σύμπαντα επί τη Θεία δόξη σου σίγαρα πυρόγα με παρθένε, έσχες εν μήτρα των επιπάντων θεών και τέτοκας άχρονων ιών, πάση της υμνούσης σωτηρίαν πραβεύοντα. Την Θείαν ταύτην και πάντημον τελούντας εορτήνη Θεόφρονες της Θεομήτωρος δεύτε τας χείρας κροτήσομεν τον εξ αυτής τεχθέντα Θεόν δοξάζονται. Που και λάτρευσαν τη κτήση Θεοφρόνες παρά τον κτήσαντα, αλλά πυρός απειλήν ανδρείος πατήσαντες χαίροντες εψαλών υπερήμνητε. Ο των Πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητός. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμε τον Κύριον πέδας ευαγής εν τη καμίνο ο τόκος της Θεοτόκου διεσώσατο, τότε μεν τυπούμενος νυν δεν εργούμενος, την οικουμένην άπασα αγυρυψαλούσα τον Κύριον υμνείτε τα έργα και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας. Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός, εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομαι. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγκαλίασε το πνεύμα μου
επί το Θεό το σωτήρι μου, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλεινόμεν. Ότι επέβλεψε με ταπείνωση της δούλης αυτού, η δούγαρα από τον ίν, μακαριός είμαι πάσε έγενε, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Ότι επίσε μη μεγαλία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού, εις γενναίων και γενναίων της φοβουμένης αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλεινόμεν. Επίσε κράτος εμβραχίων η αυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψος ταπείνος, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καίλος, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλεινόμεν. Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού, μνηστήν ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Ο Πας γηγενής κυρτώτο το πνεύματι, λαμπαδουχουμένος πανηγυρίζε το δεμ αηλωνών φύσης γερέρουσαμ τα ιερά θαυμασία της Θεομήτωρος και βάτων χέρις παμακάριστε Θεοτόκε αγνή αϋπάρθενε.
ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλεξον ημάς ο Θεός τη συγχαρητή. Κυρία λαϊσό. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας με τα πάνω των Αγίων ημωνεύσαντες εαυτούς και αλληλούς και πάσαν η ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι σε ενούσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μάρτης Χριστού Δημήτριε, ως πότε του Λιέου, την οφρήν και την έπαρσιν και το ηπίον θράσος, καθήλες χαρίτη θεία των γενναιών κρατήνας εντός τα δύον έστωρα του Σταυρού τη δυνάμει ούτω καμέ τες ευχές σου κρατήνων αθλοφόρε κατά δε μόνον πάντοτε και πάθον ψυχοφθόρων. Το σαρκοθέντα Κύριον εξ αγνώσου αιμάτων παρθενομήτωρα χραντε δυσοπούσα μη πάυση υπέρ ημών τόσων δούλων, όπως ευρώμε χάρη και ευκαιρών βοήθεια εν ημέρα ανάγκης γένος βρωτών, απειλήσεις μούτε του βαρυτάτου κινδύνων τε ξέρουσα μητρικές σου πρεσβείε. Need.
αυτόν πασέδιν να with the sound of trumpet, praise him with the harp and lyre. Come now to us, O martyr of Christ, as we entreat you to regard us with sympathy. Deliver us who are sorely distressed by tyrannous threats and the awful fury of the heretics, by whom we are stripped of all, and as captives are now pursued, changing from one place to another continually, ever wandering over mountains and in the caves. Holy One, praise throughout the world, take pity and give us rest, and the distress and extinguish the tyrant's anger regarding us by fervent entreaties. Unto God, whoever grants his great mercy to the world. Ενείτε αυτόν εν την πάνω και χωρώ, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνων, τείχος οχυρωμένων ημίν, τας ελεπόλης των εχθρών μη πτωούμενων, εδόθιστας των βαρβάρων, επιδρομάς καταργών και πασών των όσων τα συμπτώματα, κρυπήσα καταβλητός και θεμέλιος αρρηκτός και πολιούχος, οικιστής και υπέρμαχος, εχρημάτιζας της υπόλη Δημητρία, ειν καιν είπα μακάριστε δεινός κινδυνεύουσα και τριχωμένην αθλίως τέσσες πρεσβείες διάζωζον. Χριστόν οικετεύων, τον παρέχοντα το κόσμο,
το μέγα ελεόν. Εν είτε αυτόν εγκυβάλλησε βήχης, εν είτε αυτόν εγκυβάλλησε λαλάγμου, πάσα πνοή εν εσώτο των Κύριων, πάσον την αρετήν συλλάβων, των αθλοφόρων ο χορός αναδείκνυται, εν δεύθεν της ακυρώτου και μακαρία ζωής, την τρυφήν αξίως εκκληρώσαντον, εν εις αξιόγαστεμ διαπρέπον Δημήτριεμ και τιμήμησιμ, του Χριστού σεμνινόμενος και καυχόμενος, τι της λόγης ισότητη, έτης εκτενέστερον ημάς τους τιμώντας εμ. Των παθημάτων ρισθήνε και χαλεπών περιστάσεων, θερμός οικετεύων, των παρέχοντα το κόσμο, το μέγα ελέος. Ναι, δόξα Πατρί, on these eyes.
Θεού Πατρός αμή. Κάθε καστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καταξίασον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος σου εφημάς, καθάπερ ελπίσομεν επίζε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματα σου. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματα σου. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματα σου. Κύριε, καταφύγει, εγεννήθης ημίν, εγενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίωσε την ψυχή μου, ότι μαρτών ζει. Κύριε, προσέκατε φύγων, δίδαξον με το πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παρότινον το ελαιός σου, της γηνός κουσίσε, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Υπέρμαχων οικουμένη
αθλοφόρητα έθνη τροπούμενων, όσου λιέου καθήλες την έπαρση, εν το σταδίο θαρρύνας τον έστωρα, ούτως Άγιε μεγάλο μάρτης Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσωστε ημίν το μεγα έλεο. Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού σιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Δημητρίου, εις πολλά ετή δέσποτα, του Τιμίου Πρεσβυτηρίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. For this city and for every city and country, and for the faithful who live in them, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. For temperate seasons, favorable weather, and abundance of the fruits of the earth, let us pray to the Lord. Kyrie safety of those who travel by land, sea, and air, for the sick, the suffering, the captives, and for their salvation, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. For our deliverance from all affliction, wrath, danger, and necessity, and from the peril of the coronavirus against us, let us pray to the Lord. For our brethren, those who lead the fight against the coronavirus, the doctors, medical workers, and scientists,
Let us pray to the Lord. Kyrie eleison. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Kyrie eleison. Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. For to you belong all glory, honor, and worship, to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Αμήν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου, το όνομα το Άγιον αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτε σώσον ημάς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Κυρίως Θρανώ, ετοιμάσαι τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάνων των Αγίων μνημονεύσαντες, διαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθον. Σόν του κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν η ψυχή μου των Κύριων, εν έσω Κύριων εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν Αγίης Θαύμαστος, ψάλλοντας η Αλληλούια. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού, επί Κύριον των Θεών αυτού, σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν Αγίης Θαύμαστος, ψάλλοντας η Αλληλούια. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός σου Σίων, εις γενεών και γενεών. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν Αγίης Θαύμαστος, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο μονογεννήσιος και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων, και καταδεξάμενος διά την ημετέρα σωτηρίαν, σαρκωθήνε
εκ της Αγίας Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, ατρέπτος εν άνθρωποι σας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θάνατο, θάνατο πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Άγιο Πνεύματι, σώσον ημάς. Again and again in peace let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and Ever Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves to one another in our whole life to Christ our God. For you, O God, are good and love mankind, and to you we offer glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Αμήν. Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει και ως η κέδρωση εν το λιβάνο πλην θυνθίσετε. Μέγαν εύρατον εν της κινδύνης σε υπέρμαχον οικουμένη αθλοφόρε τα έθνη τροπουμένων όσουν λιέω καθήλε στην επαρσή εν το σταδίο θαρρύνας των εστώραν ούτως Άγιε μεγάλο μάρτης Δημήτριε Χριστόν των Θεών οικέτευε. Δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεο. Σοφία ορθή. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό. Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο εν Αγίης θαυμαστό. Οικουμένη αθλοφόρε τα έτη τροπουμένων όσουν λιέου καθήλε στην επαρσή εν το σταδίο θαρρύνας των εστώρα ούτως Άγιε μεγάλο μάρτης Δημήτρη
Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα Ελέος. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιον αυτή τρέμει, ρίσε ημάς της φοβεράς του σεισμού απειλής, Χριστέ ο Θεός ημών, και κατάπεψον ημίν πλούσια τα ελέησου, πρεσβείες της Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε. Ήκεν τόφο κατήλθες αθανάτεν, αλλά του άδου καθήλες τη δύναμη και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός γυναίξη μύρο. Θεϊξαμένος της εις Αποστόλης ειρήνη δωρούμενος, ότις πεσούσι παρέχον Ανάσταση. Προστασία των χριστιανών ακατέσχυντε με σιτία προς τον ποιητή να μετάθετε. Μη παρήδεις αμαρτωλόν δε εισέον φωνάς, αλλά προφθασόν ως αγαθείς την βοήθειαν ημών των πιστός κραυγαζόντων συμ ταχύνων εις πρεσβείαν και σπεύσον εις οικεσίαν η προστατεύουσα η. Θεωτό και των τιμώντων σε Κυρία Λαϊσό. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Oh.
Ευφρονθήσετε δίκαιος εν Κυρίω, εις άκουσον ο Θεός της φωνής μου. Προς Τιμόθεον δευτέρας επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Τέκνον Τιμόθε, ενδυναμού εν τη χάρη τη την Χριστό Ιησού και αοίκουσας παρή μου δια πολλών μαρτύρων ταύτα παράθου πιστής ανθρώπης ή τινές ικανοί έσωνεντε και εταίρους διδόξε σιούν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες ή να το στρατολογήσαντι αρέσει. Εάν δε κι αθλήτης ούστε φανούτε, εάν μη νομίμος αθλήσει των κοπιών τα γεωργών διπρότων το καρπών μεταλαμβάνει νόηγα λέγω δω η γάρση ο Κύριος σύνεση εν πάση μνημόνευε Ιησού Χριστόν εγεγυρμένων εκ νεκρών, εξ πέραματος Δαβίδ κατά το Ευαγγελιόν μου, ενώ κακοπαθώ μέχρι δεσμών ως κακούργος. Αλλά ο λόγος του Θεού ουδέδεται. Δια τούτο πάντα υπομένω δια τους εκλεκτούς είναι και αυτή σωτηρίας τύχουσι της εν Χριστώ Ιησού. Ου, 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 ου.
μεταδόξης αιωνίου. The righteous shall rejoice in the Lord. O God, hear my cry. Wisdom. The reading is from St. Paul's second letter to Timothy. Let us be attentive. Timothy, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And what you have heard from me before many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also. Share in the suffering as a good soldier of Christ Jesus. No soldier on service gets entangled in civilian pursuits, since his aim is to satisfy the one who enlisted him. An athlete is not crowned unless he competes according to the rules. It is the hardworking farmer who ought to have the first share of the crops. Think over what I say, for the Lord will grant you understanding in everything. Remember Jesus Christ, risen from the dead, descended from David, as preached in my gospel, the gospel for which I am suffering and wearing fetters like a criminal. But the word of God is not fettered. Therefore, I endure everything for the sake of the elect, that they also may obtain salvation in Christ Jesus with its eternal glory. Αλληλούια, αλληλούια. Σοφία όρθιε ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου. Και το πνεύμα τη σου. Εκ του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσκομε. Δόξα εσύ, Κύριε, δόξα εσύ. Είπεν ο Κύριος εις εαυτού μαθητές, ταύτα εντέλομε ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους, ή ο κόσμος ημάς μισή, γνώσκετε ότι εμέ πρώτον ημών με μίσηκεν, ή εκ του κόσμου είτε, ο κόσμος αν το ίδιον εφίλη, ότι δε εκ του κόσμου ούκεστε, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς εκ του κόσμου, δια τούτο μισή ημάς ο κόσμος, μνημονεύεται του λόγου ου εγώ υπον ημίν, ούκεστη δούλος μίζων του Κυρίου αυτού, ή εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσιν, ή τον λόγο μου ετήρησαν, και των ημέτερων τηρήσουσιν, αλλά ταύτα πάντα ποιήσουσιν ημίν δια το όνομά μου, ότι ουκ είδασι τον πέμψαντάμε, ημί ήλθον και ελάλησα αυτής αμαρτίαν ουκ ηχών, νυν δε πρόφασον ουκ έχουσι περί της αμαρτίας αυτών, ο εμέ μισών και τον πατέρα μου μισή. Ή τα έργα μη επίησα εν αυτής αουδής, άλλος πεποίηκεν αμαρτίαν ουκ ηχών, νυν δε και εωρώκασι και με μισήκασι και εμέ και τον πατέρα μου, αλλά είναι απληρωθεί ο λόγος ο γεγραμμένος εν τον νόμο αυτών, ότι εμισθήσαν με δωρεάν. Όταν δε έλθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω εμήν παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού, και ημείς δε μαρτυρείτε, ότι απαρχής με τε μου έστε, ταύτα λελάλικα ημήν, ή να μη σκανδαλιστείτε. Από συναγόγους ποιήσουσιν ημάς. Αλλά έρχεται ώρα, ή να πάσω από κτήναση μας δόξη λατρείαν, προσφέρειν το Θεό. The reading of the Holy Gospel is according to John.
Let us be attentive. The Lord said to his disciples, "This I command you, to love one another. If the world hates you, know that it has hated me before it hated you. If you were of the world would love its own. But because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. Remember the word that I said to you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you. If they kept my word, they will keep yours also. But all this they will do to you on my account, because they do not know him who sent me. If I had not come and spoken to them, they would not have sinned. But now they have no excuse for their sin. He who hates me hates my Father also. If I had not done among them the works which no one else did, they would not have sinned. But now they have seen and hated both me and my Father. It is to fulfill the word that is written in their law, they hated me without a cause. But when the Counselor comes, whom I shall send to you from the Father, even the Spirit of truth who proceeds from the Father, he will bear witness to me. And you are also witnesses, because you have been with me from the beginning. I have said all this to you to keep you from falling away. They will put you out of the synagogues. Indeed, the hour is coming when whoever kills you will think he is offering service to God. Peace be with you who proclaim the gospel. Ειρήνησι το Ευαγγελιζομένο. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Υπό το κράτος σου πάντοτε φυλατωμένοι, σοι δόξαν αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Να. Amen.
εν φωνή σαλπίνος. Ποτήριον, σωτήριο, λείψε μου και το όνομα, Κύριε, επικαλέσομαι. Ως τον βασίλεα των όλων υποδεξόμενοι, ο Θεός. Εν την βασιλεία αυτού πάντοτε. Εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε. In his kingdom, now and forever, and unto the ages of ages. Amen.
δικαιοσύνη σου μνηστή, Κύριος ο Θεός, εν την βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. May the Lord our God remember your archpriesthood in his kingdom, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Ο ευσχήμων Ιωσήφ από του ξύλου καθαρών, της ιεροσύνης σου και της ιεροδιακονίας σου, συνδώνει καθαρά η λύσας και αρώμαση, εμνήματι καιρό, κυδεύσας απέθετο. Αόρατος δορυφορούμενον τάξε σι τάξε σι αλληλούια. Αγάθηναν Κύριε, εν διευδοκίας νησιών και οικοδομηθήτου τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις. Τότε ευδοκίστης η αντικειοσύνη σ' αναφοράν και όλο καυτό, τότε ανήσαν και το θυσιαστήριό σου, Μόσχος. Πνεύμα Άγιον επιλέψετε επί σε και δύναμην εξύψους, ή να μη εξύψους ύψης του επισκιάσεις εσύ. Της ιεροδιακονίας σου μνηστή, Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πληρώσομεν την δέησιν ημών το Κυρίο. Κύρια ελέησον. Υπέρ των προτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Κύρια ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρυσθυνή μας, από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης. Κύριε ελέησον. Ο Παντοκράτορος, ο Μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά τον επικαλουμένος εν όλη καρδία, πρόσδεξε κοιμών των αμαρτωλών την δέησιν και προσάγαγε το Άγιος ο θυσιαστηρίο, και ικάνωσον ημάς πως ενεγγύνσει δώρατε και θυσίες πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, και καταξίωσον ημάς ευήν χάριν ενώπιόν σου και γενέστοση, ευπρόσδεκτον τη θυσία νημών και επισκυνώσε το πνεύμα της χάριτος σου το άγαθον επί μας και επί τα προκείμενα δώρατα αυτά και επί πάντα το λαό σου. And remission of our sins and transgressions, let us ask of the Lord. Good and beneficial to our souls, and for peace in the world, let us ask of the Lord. That we may live out our lives in peace and repentance, let us ask the Lord.
an end to our life, peaceful without suffering or shame, and a good defense before the awesome judgment seat of Christ, let us ask of the Lord. Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves to one another and our whole life to Christ our God. Kyrie. Through the mercies of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your all holy, good, and life creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Αγαπήσομεν αλλήλους, ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Αγαπήσομεν, Κύριε Ιησούς μου, Κύριος στερεώ. Εν σοφία πρόσχομεν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον δι' εμάς τους ανθρώπους και δε την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και εις τα τέλους. Και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνην προσφέρει. Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος
μετά πάντων ημών. Μετά του Πνεύματος σου. Ανοίσχομεντας καρδίας. Ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αξιόν και επινίκιον υμνών άδοντα, βόντα και κραγώτα και λέγοντα. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαός, ευλογημένος είναι εκ των χειρών ημών. Δέξαστε κατηξίως σας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα, μετάρση απτερωτά. Together with these blessed powers, Master who loves mankind, we also exclaim and say, Holy are you and most holy, you and your only begotten Son and your Holy Spirit. Holy are you and most holy, and sublime is your glory. You so loved your world that you gave your only begotten Son, so that everyone who believes in him should not perish but have eternal life. When he had come and fulfilled for our sake the entire plan of salvation, on the night in which he was delivered up, or rather when he delivered himself up for the life of the world, he took bread in his holy, pure, and blameless hands, and giving thanks and blessing, he hallowed and broke it, and gave it to his holy disciples and apostles, saying, Take, eat, this is my body, which is broken for you for the remission of sins. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπέρ ημών κλωμένον, εις άφεσιν αμαρτιών. Likewise, after partaking of the supper, he took the cup, saying, Drink of this, all of you. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many for the remission of sins. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων. Εις άφεσιν αμαρτιών. Remembering therefore this saving commandment and all that has been done for our sake, the cross, the tomb, the resurrection on the third day, the ascension into heaven, the enthronement at the right hand, and the second and glorious coming again,
your own, of your own we offer to you, in all and for all. Τασα εκ των σών σι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Προσφερομένση την λογικήν ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό και ελεησόν και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Το δέν το ποτήριο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο. Αμήν. 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 So that they may be for those who partake of them for vigilance of soul, remission of sins, communion of your Holy Spirit, fullness of the kingdom of heaven, boldness before you, not for judgment or condemnation. Again, we offer you this spiritual worship for those who have reposed in the faith, forefathers, fathers, patriarchs, prophets, apostles, preachers, evangelists, martyrs, confessors, ascetics, and for every righteous spirit made perfect in faith, especially for our most holy, pure, blessed, and glorious Lady the Theotokos, and ever Virgin Mary. Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινησιμών Θεοτόκου, και αϋπαρθένου Μαρίας. Αξίων μεσθήνος αλήθος μακαρίζειν σε
Τη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Δημητρίου, ον χάρισε τις Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώνα εν τιμών υγεία, μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθεία. Κύριε ελέησον. Και ον έκριστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Και πάντων και πασών. Και δώσει μήνεν εν ιστόματι και μια καρδία, δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε τα λέει του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών. Και με το του Πνεύματος Σου. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Και των προσκομιστέντων και αγιαστέντων του Μειοδόρου Κυρίου δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσεξάμενος αυτά εις το Άγιο Κυπουράνιο και το αιρών αυτοθυσιαστήριον, σας μην οβοδίας πνευματικής αντικαταπέμψην, την Θεία Χάρη, την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος επισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Καταξύ όσων ημάς δέσποτα με τα Παρισία, σε κατακρίτως των μάν επικαλείστε σε, τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως τον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον και άφεση μεν το οφείληματα ημών ως και εμείς αφίε μεν τις οφείλατες ημών. Και μη εν έγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Our Father, who art here. The name, the kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Σημών του Κύριο κλείνομεν. Συ Κύρια. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, μεθού ευλογητώσει,
συν το Παναγίο και αγαθό και σωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός η λάστη τιμή των μαρτωλών και λέει στον Αγία της Αγίης. Μέλησεται και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε αισθιόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζων. Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός, πλήρωμα Πνεύματος Αγίου, ευλογημένη η θέση των Αγίων σου πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Oh.
Φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε, with the fear of God, with faith and love, draw near. Του δείπνου σου το μυστικό,
τις εχθροί σου το μυστήριο λείπω που φίλοι μας ειδώσω καθ' απέρ ο Ιούδας αλλός ο ληστής ομολογώσει νίσθητη μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέθεου κοινωνών με παράλαβε. Ο μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπω. Ο φίλοι μας ειδώσω. Καθ'απέρ ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει. Δόξον ο Θεός του λαού σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιαιρέτων τριάδα προσκυνούντες,
αυτή γάρ ημάς έσωσε. Ευλογητός ο Θεός ημών. Υψώθητε επ' ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γίνει δόξα σου. Υψώθητε επ' ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γίνει δόξα σου. Υψώθητε επ' ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γίνει δόξα σου. Ευλογητός ο Θεός ημών. Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ορθή με τα λαβώνεις του Θείου Αγίων αχράντων αθανάτων, ουρανίων και ζωπιών φρυπτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη τη. Κυρία ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν, Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον της άμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε. Ευχαριστούμε Συ Δέσποτα Φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων Σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο Σου τους πάντας. Φρούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων Σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέλθομε. Του Κυρίου δεηθώμε. Κυρία λαϊσόν, Κυρία λαϊσόν, Κυρία λαϊσόν, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. O Lord, who blesses those who bless you and sanctifies those who put their trust in you, save your people and bless your inheritance. Protect the whole body of your church, sanctify those who love the beauty of your house, glorify them in return by your divine power, and forsake us not who have set our hope in you. Grant peace to your world, to your churches, to the clergy, to our civic leaders, to the armed forces, and to all your people. For every good and perfect gift is from above, coming down from you, the Father of lights. To you we give glory, thanksgiving, and worship, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνων. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνων. Με ιδιαίτερη χαρά, αδελφοί μου, είμαι σήμερα μαζί σας για να γιορτάσουμε και να τιμήσουμε την μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μεγάλου Μάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου. Ευχαριστώ ιδιαίτερος τον πατέρα Παντελεήμων, ο οποίος πάντοτε εδώ πρόθυμος μας δέχεται, ιδιαίτερα σήμερα. Ευχαριστώ τον πατέρα Αρισίδη που ήρθε από τον Άγιο Νικόλαο του Φλάσινγκ σε αυτή τη Θεία Λειτουργία. Έχουμε σήμερα μαζί μας και τον διάκονο Ηλία, ο οποίος διακονεί στον καθεδρικό ναό. Ευχαριστώ τους ψάλτες μας, τον κύριο Γιάννη, ψάλι τόσο ωραία, και τον κύριο Ηρακλή. Και έχουμε πάντα κοντά και τον νέο θεολόγο, τον κύριο Γρηγόρη, ο οποίος είναι πρόθυμος να βοηθήσει σε όλα. Και όπως βλέπω, έχουμε και εκτός από τους ανθρώπους εδώ της ενορίας, έχουμε και ορισμένους άλλους που έχουν έρθει
από άλλα σημεία για να είμαστε μαζί τους. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως. I'm very thankful for being together today here in this liturgy honoring the great martyr and myrrh-streaming Demetrios. Σήμερα, στο Ευαγγέλιο που ακούσαμε, ακούσαμε μια φράση, today, in the Gospel that we heard a sentence which Saint Demetrios took very seriously. It's from the words of the Lord, taken from the Gospel of John, in which the Lord said, in the original, «Ή εμέ διώξαν και εμάς διώξουσιν, ή τον λόγον μου ετήρησαν και τον ημέτερον τηρήσουσι». Translated into English, «If they have persecuted me, said Jesus Christ, so they will persecute you, my disciples and followers». So Saint Demetrios heard this, read this kind of saying almost 5 centuries after the Lord said it, around the middle of the 5th century, and also heard something that was in today's apostolic reading. In today's apostolic reading, Saint Paul, the great apostle, said to Timothy, who was one of his disciples, and he was at that time bishop in Ephesus, he told him a number of things, and ending with the sentence, «Ο λόγος του Θεού ουδέδεται». The word of God cannot be bound. The word of God cannot stop. So that's exactly what happened with Saint Demetrios. On the one hand, he heard the apostle saying, there is no way that the word of Lord should not be heard. So he declared the gospel in spite of the threats, in spite of the fact that they told him, if you continue, you are going to end up in prison. Finally, you're going to just be executed. But Saint Demetrios said, the word of God is not possible to stop. It has to be declared. But you are going to end up dead. Yes, I know. My Lord said, if they have persecuted me, if they have crucified me, you are going to suffer similar things. So I'm ready for dead. I'm facing the death just because I'm following the Lord, but I cannot just stop proclaiming the gospel. This is and has been the position of the martyrs of the church. Saint George, Saint Panteleimon, Saint Artemios, Saint Irene, Saint Fotini. This has been the tradition. No way of not proclaiming the gospel, but ready, because of that, to go even to death. Because Saint Demetrios did that, he ended up, of course, executed as he has been threatened,
But up to the last moment, even from the prison before dying, he did not stop proclaiming the gospel. As you know, the saying of the Lord about predicting what will happen to his followers if they are courageous and brave enough to stay with the gospel. What happened, we know. We have plenty of martyrs in the Roman period, the first three centuries, until 312, 13, when with the edict of Milan, Christianity was free then, and Christians were free to follow the practice of their church. But up to that point, we had quite a number of martyrs. However, this didn't stop at that time. Saint Demetrius is after the 312. But even after Saint Demetrius, we have sometimes something that is perhaps not known, one of the worst persecutions in terms of numbers was not the Roman persecution. It was the Persian persecution in the 5th century, when and where the king of Persia massacred 500,000 Christians. In essence, exterminated Christianity from Persia, contemporary Iran. Persecutions did not stop there because the proclaiming of the gospel did not stop there. The gospel proclaimed, the result, martyrs. 6th, 7th, 8th century, always. But I'm sure you would be surprised if you hear that the worst time, worst in a sense, for having a big number of martyrs was, unbelievably, the 20th century. From the year 1900 to the year 2000, just 20 years ago. In this period of 100 years, in the 20th century, we have the biggest number of people executed because of their Christian identity. Do you want to hear the number? Statistically verified, close to 30 million people were executed as Christians in the 20th century. The century of science, the century of lies, the century of culture, this century. Genocides because of Christianity, the Armenians, the Pontian genocide, the Asia Minor, the millions of Ukrainians massacred in essence by Stalin, not by any of the known executions, but by simply starving them to death. This was one of the most unusual historical situations because Ukraine was considered the place that feeds the whole of Europe with corn and wheat, and therefore with bread. The tragic irony is that in this very land of abundance, of plenty of bread, in this land we have a starvation counting 9 to 10 million people persecuted
by a regime that was against religion, against Christianity. So now we are in the 21st century, as they call it, the post-industrial period now, because now we have the period of electronics and technology. We don't have, although in some parts of the earth, even today, we have Christians persecuted. But today we face sometimes a different situation. It's a mental, a cultural, an ideological kind of persecution. It's when you go, and don't be surprised, when you go from Merry Christmas to Happy Holidays, this is a way of exerting pressure on the Christians. And when I remember visiting a big bookstore on the West Coast, it was on Portland, Oregon, and they told me that there was one of the biggest bookstores that are in the United States. So I went there to just look at what happened. There were so many thousands of books. And I asked, can you indicate me, is there a section with books related to religion? They said, yes. So they indicated, I went there, and there are a number of shelves, of course, with all sorts of books about religion, basic Christianity. But I'm looking to the shelves next to them, and what I see, the section has the title Atheistic Books. Just officially being there as if nothing happened. You have the books about Christianity, and next you have plenty of books proclaiming and offering it horrible propaganda for atheism. And even if sometimes you might hear on television a kind of ad saying, we are for freedom from religion. This is not a violent persecution. This is an ideological persecution. This is a cultural persecution. We are for freedom from religion. Liberate yourselves from religion, which means stop being Christians. And we have that also with the increased kind of secularization, in which people are afraid to even tell or show that they are Christians, because they are going to attract irony, sarcasm, or even sometimes mild or non-mild violence. And there is a sort of persecution that hits the Orthodox Christian ethic, morality, opening the ways to any possible transgression of the will of God for quite a number of things, having something that the gospel is very strong against, which is pleonexia. This is a correct word, because the English greed is not sufficient to show what the Greek original said, used in the Gospels, pleonexia, the disease that some people sooner or later fall of
money, money, money. With this kind of thing, that's a form that simply eliminates from God, makes money the modern God. Or you have what Pontius Pilate said in the famous court when Jesus was there accused, and Jesus said, I came in order to be to witness for the truth. And Pontius Pilate said, what is truth? We have a persecution today of the truth. People forget to collect, evaluate, and develop arguments based on facts, on truth, and go to all kind of wrong. Therefore, it's one of the most frequent words that we hear today is misinformation or disinformation. I think I'm not revealing. Now it's a big talk about Facebook causing quite a number of wrong things. In other words, we have today in our world and in our culture elements that what they do, they gradually eat up step by step the healthy, true, just, loving elements of Christianity and Christian life. And people, before they know, they found themselves out of their real faith, our Christianity, either in faith, in belief, or in praxis. So then, Saint Demetrius today, and the martyrs and saints of the church remind us that there is something of a absolute value, and this is the adherence to the truth of the gospel, to the word of God versus the human world, to the love of God versus human indifference, distance, disconnection, or even hate, to the future of the faith, which is the element of the future. With our faith, we are not talking past. We are not talking even present. We talk future. Because God is guaranteeing that he is there. And that's why the Lord said, yeah, they persecuted me, they are going to persecute you, but don't worry. We are going to be always the victorious. We are being always defeating any kind of any enmity. And it's not accidental that this Saint Demetrius, we have the Apolitikion. Megan Evrato en tis kinthinis, se υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενος. We find a great supporter, a great leader in you, Saint Demetrius, we chant, not only we, the whole universe, Ikumeni, because we know that you are the one who could withstand and finally be victorious and defeat any hostility coming from any place. I repeat my thanks for being with you, and I repeat my thanks to, again, to Father Pantelimon and Father Aristides and Father Elias and our chanters, and you that
came to be today in this service. I'm closing with something which is a personal thing. This Feast of St. Demetrios has a special meaning for me, being born and having the first 18 years of my life in Thessaloniki, the place of St. Demetrios. Living, our house was very close to the church, the original church of St. Demetrios, which was destroyed by fire. It was rebuilt after the war. And I remember always the 26th of October, the St. Demetrios Feast. It was Saturday of the year 1940. It was a day full of light. I remember very clearly. And so was, that was Saturday, St. Demetrios. And so was Monday again, a day full of light. But Monday morning, 28th of October, year 1940, we heard the very alarming sound of the sirens. And I saw my father taking from the drawers his military, old military kind of dress, and tell to my brother and myself, we have war, the fascist armies of Italia, Mussolini, ask Greece to just surrender, just like that. And the prime minister said, Ohi, no, that's the Ohi. And now we are in war. And after 24 hours, again I have the sound very clearly in my mind, the sound of the sirens, and the noise of flying airplanes, Italian airplanes, coming above Thessaloniki and starting throwing bombs. And I remember then this type of the bombs falling, and then the sound of the houses being demolished as they were collapsing. And we were children at the time, and we said, this is war now. So for me, this Feast of St. Demetrios is always something that reminds me the period of 1940. But after 4 years of German occupation, because we were victorious against the Italian fascists and we enter Albania. But at that point, that was 28th of October, but after a few months, Hitler decided that he could not let Mussolini be so humiliated by the Greek army, and here comes Germany with thousands of tanks and airplanes, and we have a German occupation. But 4 years after that, again, close to the Feast of St. Demetrios, the Germans have to leave Greece and the Balkans because the Allies were progressing through Italy and the Russian front and also the French front. And we had St. Demetrios again, after 4 years, celebrating a liberation from the 4 horrible years. So I'm sharing this with you because it's something so strong. This is not something of a joke.
is not something of a sort of fancy memory. It's a memory of a cruel war, of a 4 years of occupation, terrible occupation, but we had always in our minds not only the sound of the sirens or the sound of the airplanes. The Germans used some terrible airplanes called Stukas, producing a sound as they were diving and throwing the bombs. Well, if not only that, we have the music of Megan, Evrato, and the Skindinis, and we knew that finally, with the assistance of the great martyr, in our case too, we have one more verification that really this martyr and the martyrs of the church are the one who finally save humanity. Χρόνια πολλά for the Demetrios ή Δήμητρες that we have among us, and God bless through the intercessions of Saint Demetrios, and he give you many years, many happy, many blessed years, always listening to the beauty of the Word of God and the saving action of the Word of God. Χρόνια πολλά again, and may God bless this community, our church. May God bless our patriarch who is here, and thanks be to him that after a kind of small kind of difficulty that he had on Sunday, now he is in full health with our Archbishop there, and just again enjoy the day. Thank you. Κυρίου δεηθώμες. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει επί μας, τι αυτού θεία χάρη τη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμωμαγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεόφορων Πατέρων ημών, του Αγίων Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, ου και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Φιλότεν εις πολλοέτη δεσπότεν, εις πολλοέτη δεσπότεν, εις πολλοέτη δεσπότεν. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Your Eminence, you spoke so beautifully about Thessaloniki producing great martyrs, but they also produce great archbishops as well. And it's an honor for you to be with us on your name day in our church. For those who do not know, Archbishop Demetrios' last liturgy as Archbishop of America was in this community. His first liturgy after he went into his Ephesychazon, his prayerful departure from the Archdiocese, was again in this community. And so we are just delighted to have you with us, Your Eminence.
As you know, Yeronda, we broadcast all over the world from here, and we have many people who not only love Holy Resurrection, but in particular love your person. One of them is Jean Tsakalos, who you know quite well, and just a few days ago said to me, Father, I would like to do some gift to Brookville, but I don't want it to be in my honor. I want the gift to be in honor of Archbishop Demetrios. What do you think we can do? For those who don't see the icon, you can turn Sam this way a little bit. The icon was made on Mount Athos in the keli of the archangels in Karyes, Yeronda Paisios's brotherhood there, produced the icon, drew the icon, and this just came from Mount Athos not too long ago, and will be, Your Eminence, the official festal icon of St. Demetrios in Holy Resurrection Greek Orthodox Church, in your honor, for now until the Lord takes us all home. May you have many, many years, Yeronda. I don't wish to say more except that, quite simply, my own priesthood, the 20 years we had next to each other, has indelibly been marked by your person and your love and your faith in Christ. And as Nestor, the disciple of St. Demetrios, if you know very well, the day before he was also martyred, he went to St. Demetrios to fight the great Lieos, this super strong man that was annihilating the people at that time. And when he entered the arena to go into battle, Nestor said something, God of Demetrios, help me. So in oftentimes, Your Eminence, I feel the same. The faith that you have in God and in His will and in His providence has been a shining light for me in my own priesthood. And I want to thank you for the many years that we have had together, and by God's grace, the many more we will have together. Thank you. And the icon stays in the church. Yes, Your Eminence. Number two, you might have seen icons of St. Demetrios. There are various kinds of icons. This is one of them, a very beautiful icon, really. There are icons, there is an icon, St. Demetrios extending his two hands on the heads of two children. There are many interpretations of this, anyhow. But you might have seen icons of St. Demetrios on a horse holding a lance and having down on the ground a human being. And you think, that's quite a cruelty. I mean, what kind of icon is this? So I have this myself. When I first saw that, I thought, sometimes I said, the iconographers are very bizarre people and they do things, I don't know why. But then I had the explanation. It's a symbolism of the power of St. Demetrios to somehow resist and hostile attack and save the city. This is why, if you look at this icon, has normally shows some part of a wall protecting the city. Right. It's very characteristic. Right. It's a symbolism of the protection of St. Demetrios that just he was able to do that. Well, thank you again. Thank you, Your Eminence. Just for those friends here, Jean Tsakalos lives in Baltimore, but she follows online and has been a very dear friend of His Eminence for many decades. So we thank Jean, if she's watching, for this wonderful act of love. Thank you. This is Your Eminence. His Eminence will distribute the Andidero, and I will be in the back of the church. We are blessed to have a small relic of St. Demetrios in this community.
Everyone is welcome to come downstairs for a reception and light lunch. So please don't leave. Let us honor His Eminence by all coming downstairs to be with our Yerunda. Put it there, Sam, so when people walk out. Ελάτε, κύριε.